Εντάξει, το τρόπαιο δεν λέει τίποτα, αλλά ο Ολυμπιακός έδειξε μια ικανοποιητική εικόνα στα 5 παιχνίδια που έδωσε, στα 6 παιχνίδια που έδωσε στο τουρνουά του Σεβί. Ναι, ουσιαστικά για μας ήταν ένα τουρνουά προετοιμασίας. Σίγουρα βγήκαμε κερδισμένοι από αυτό. Πήραν συμμετοχή όλοι τότες. Είδαμε μια πρώτη εικόνα από τις ομάδες που έχουμε αντιμετωπίσουμε. Εντάξει, όλοι καταλάβαμε ότι εμείς και οι Διαγμένοι ξεχωρίζουμε. Ιδιαίτερα ανταγωνιστική είναι και η Χίος. Και ειδικά μέσα στην έδρα της πιστεύω πολύ δύσκολα θα περάσουν αρκετές ομάδες. Συνεχίζουμε προετοιμασία εδώ, καλύτερο εν ώψη των ευρωπαϊκών παιχνιδιών. Ναι, εγώ θα στα πω. Δουλειά και μόνο δουλειά. Έχει σε 14-15 μέρες ο Ολυμπιακός αντιμετωπίσει και τον Ερυθρό Αστέρα, το οποίο είναι ένα ιδιαίτερο παιχνίδι και για τους οπαδούς των δύο ομάδων, αλλά είναι και για εσάς γιατί θα παιχτεί πάνω από την τρίτη θέση του ομίλου που θα είναι καλύτερο ματσάρισμα για τις 16. Θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός μέχρι τότε? Πιστεύω ναι, θα είναι έτοιμος και αυτό το πρόγραμμα μας βοήθησε αρκετά όσον αφορά αυτό. Τώρα είναι έτοιμος, ή σε ποιο ποσοστό μπορούμε να πούμε ότι είναι έτοιμος? Έχει πολλά να δώσει ακόμα. Έχει πολλά ακόμα. Πιστεύω ότι έχει να δώσει πάρα πολλά. Γι' αυτό φταίει και η αργή προετοιμασία που είχατε, δεν είχατε το δικό σας χώρο για πολύ καιρό. Πιστεύω ότι είναι τα παιχνίδια. Δεν υπάρχουν δυνατά παιχνίδια για να μπορέσουμε να προετοιμαστούμε καλύτερα. Άμα έχουμε δυνατούς αντιπάλους και παίζουμε, όσο καλύτερους δυνατούς αντιπάλους προπονείσαι, τόσο καλύτερος γίνεσαι. Και δυστυχώς εμείς δεν είχαμε την δυνατότητα αυτή. Αλλά και άλλες ομάδες έχουν αυτό το πρόβλημα. Πρέπει να μάθουμε να ζούμε αυτό. Και θα κάνω και μια πρόχειρη ερώτηση. Ποιο ήταν το καλύτερο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο τουρνουά? Το καλύτερο παιχνίδι είναι το σημερινό, πιστεύω. Ήταν πολύ καλό. Ωραία, συγχαρητήρια και καλή χρονιά.